πέρασαν από ένα δύσκολο αποτέλεσμα για την ομάδα μας. Όπως είπε και ο coach, που δεχτήκαμε 4 γκολ μέσα στη Ρόδο, πλασματικό για μένα θα έλεγα. Κάτι την καλή εμφάνιση που είχαμε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έπρεπε να διαχειριστούμε και την ψυχολογική κατάσταση και την ταλαιπωρία που είχαμε από το ταξίδι και βρεθήκαμε να παίζουμε και μία μέρα νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, εμφανιστήκαμε πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός έχει την πίεση του αποτελέσματος. Ξέρω πολύ καλά τι πίεση έχει αυτή η ομάδα. Ξέρουμε ότι θα είναι αγχωμένη. Μπορώ να πω ότι το αποτέλεσμα μας αδικεί με βάση τις φάσεις που είχαμε. Είχαμε δύο δοκάρια, είχαμε σουτ. Ο Ολυμπιακός πέρα από τον γκολ δεν θυμάμαι να μας απείλησε σε άλλη στιγμή. Για εμάς αυτό είναι ο πρώτος βαθμός στο πρωτάθλημα. Πιστεύω να είναι το έναυσμα για καλύτερες μέρες για την ομάδα μας, γιατί κάνουμε μεγάλη προσπάθεια με νεαρά παιδιά στην ομάδα. Εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και πηγαίνουμε πάντα για την νίκη. Κλείνοντας, θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τον κόσμο του Ολυμπιακού Βόλου για το χειροκρότημα που έλαβα στο τέλος. Και θέλω να ευχηθώ στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου καλή συνέχεια και να πετύχει τους στόχους σας. Κάποια ερώτηση. Ναι, Χρήστο, μία ερώτηση. Τι διαφορετικό είχε ο Θεσπρωτός από τα 3 προηγούμενα παιχνίδια? Είδαμε και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλός. Δηλαδή είχε μια πολύ καλή γενική εικόνα και στα 2 ημίχρονα. Ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια, στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι δεν πήγαινε τόσο καλά. Κοίταξε να δεις. Όπως είπα και πριν, είμαστε μια νεανική ομάδα. Τα περισσότερα παιδιά είναι νέα στην κατηγορία, χωρίς εμπειρίες. Και παιχνίδι με το παιχνίδι αποκτάνε, τα περισσότερα παιδιά δηλαδή αποκτάνε εμπειρίες. Και γινόμαστε καλύτεροι παιχνίδι με το παιχνίδι. Πέρα από αυτό, δεν έχουμε μιλήσει για κάποια πράγματα. Θέματα ψυχολογίας, θέματα αγωνιστικά, τα πάντα γίνονται όλα καθημερινά με διάλογο. Και πιστεύω ότι γι' αυτό και παιχνίδι με το παιχνίδι, άμα αναδείξω τα παιχνίδια, ήμασταν καλύτεροι. Παιχνίδι με παιχνίδι. Και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Αυτό πιστεύω είναι και ο λόγος που ήμασταν καλύτεροι. Και ένα μήνυμα για το παιχνίδι της Κυριακής που εκτός από ό,τι θα γίνει στο στάδιο προς τον κόσμο. Θα είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα. Στο γήπεδο το οποίο είναι καινούργιο πλέον. Εννοείται ότι θέλουμε τη συμπαράσταση του κόσμου να πάμε για ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί συνέχεια ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Ευχαριστούμε πολύ.